Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Γκριγκζέρ της καρδιάς σας. Είμαι. Πρέπει να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Πρέπει. Αγόρασα ακόμη ένα gadget, το οποίο είναι πραγματικά στην κατηγορία του gadget, χωρίς να το χρειαζόμουν. Το αγόρασα. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε τι αγόρασα. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα. Βασικά, βλέπετε το κουτί του, δεν βλέπετε αυτό που είναι μέσα στο κουτί. Ωστόσο, εγώ θα το ανοίξω. Αυτό το συγκεκριμένο πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν το χρειαζόμουν για κανένα λόγο. Το πήρα γιατί απλά λέω έτσι, ωραίο φαίνεται. Θα το πάρω. Και δεν ξέρω, κατά λάθος πατήθηκε το κουμπί της αγοράς, μην φανταστείτε. Κατά λάθος έδωσα την έγκριση στο PayPal για να γίνει η πληρωμή. Αλλά πήρα και το αγόρασα χωρίς να πω ότι ήταν ένα λάθος. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα έφυγε. Και έρχεται αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα θερμός. Χρειαζόμουν ένα θερμός. Δεν χρειαζόμουν ένα θερμός. Είχα. Αλλά γιατί το αγόρασες? Το αγόρασες γιατί είναι gadget. Και το αγόρασες μόνο και μόνο γιατί έχει οθόνη εδώ από πάνω. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Η οποία δείχνει τη θερμοκρασία του περιεχομένου το οποίο βρίσκεται μέσα στο μπουκάλι. Και πάλι λέω δεν το χρειαζόμουν. Πάρα πολλές φορές θα το πω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει σε 4 χρώματα. Μπλε, άσπρο, κόκκινο, το οποίο είναι ματ χρώμα και νομίζω και ένα χρυσό. Είναι μισό λίτρο. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, θα σας τις διαβάσω φυσικά μέσα από τη σελίδα, γιατί δεν τις θυμάμαι. Αυτό εδώ πέρα είναι 23 εκατοστά σε ύψος και σε διάμετρο είναι 6,5 εκατοστά. Έρχεται με υλικό το οποίο είναι ανοξείδωτο ατσάλι. Όσον αφορά το υλικό αυτό εδώ πέρα βλέπω ότι είναι το 304 stainless steel. Από μέσα αν το ανοίξουμε να δούμε πώς είναι θα δούμε τα εξής. Εδώ επάνω επίσης λέει stainless steel 304. Έχει εδώ πέρα ένα πλαστικό τύπου μέρος από το καπάκι είναι που βοηθάει στο να φράζει για να μην φεύγει το νερό. Αυτό εδώ πέρα είναι σιλικόνη. Κάπου εδώ πέρα μέσα βρίσκεται και ο αισθητήρας τον οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να τον εντοπίσω με κάποιον τρόπο. Η οθόνη εδώ από πάνω είναι αυτή. Έχει λογικά με κάποιον τρόπο έχει κάπου κάπως το πατάς και ανάβει για να δείχνει την θερμοκρασία την οποία έχουμε εδώ πέρα μέσα. Κάπως το πιάνει. Δεν ξέρω πώς το πιάνει. Προχωρώντας όμως, έχουμε το εξής. Από μέσα αυτό έρχεται επίσης με ένα διαχωριστικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τσάι. Άρα λοιπόν το βγάζουμε και αυτό. Και αυτό είναι ανοξείδωτο ατσάλι 304. Το γράφει επίσης εδώ πέρα επάνω το συγκεκριμένο. Από μέσα έρχεται με αυτό που είναι για την υγρασία. Βλέπετε εδώ πέρα πως είναι, επίσης γράφει ότι είναι SU304, εδώ από πίσω τη λέει hand wash only, άρα λοιπόν το πλένουμε μόνο στο χέρι, να μην το βάζουμε σε φούρνο μικροκυμάτων και stainless steel vacuum mug, ok. Έρχεται με μόνωση, όσον αφορά τη μόνωση αυτό εδώ πέρα γιατί το έχει σε φωτογραφία, έχει γενικότερα 4 στρώματα από ό,τι βλέπω. Και όσον αφορά τη διατήρηση της θερμοκρασίας, επίσης έχει κάποιες ενδεικτικές πληροφορίες και λέει το εξής, ότι αν βάλουμε εδώ πέρα μέσα νερό το οποίο θα είναι στους 95 βαθμούς Κελσίου, μετά από 6 ώρες η θερμοκρασία του νερού θα έχει πέσει στους 71, ενώ μετά από 24 ώρες η θερμοκρασία του νερού θα έχει πέσει στους 36. Αν ωστόσο πάρουμε και βάλουμε νερό το οποίο θα είναι στους 0 βαθμούς Κελσίου, αυτά και πάλι σας τα λέω ότι είναι σύμφωνα με τον πίνακα που βλέπω εδώ πέρα, μετά από 6 ώρες από 0 βαθμούς Κελσίου θα πάει στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ μετά από 24 ώρες θα πάει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί το νερό σε αυτά τα νούμερα είναι η μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή του δωματίου στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο το μπουκάλι να είναι μεταξύ 15 και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα εγώ θα το δοκιμάσω ευθύς αμέσως. Σύμφωνα με το θερμοστάτη του βραστήρα, το νερό που έχω εδώ πέρα μέσα, επειδή το είχα πριν ζεστάνει, λίγο τώρα ψιλοκρύωσε, είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή ωστόσο, εδώ πέρα επάνω στην οθόνη, αν το δείτε λέει 20 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω αν φαίνεται.
Παίρνω λοιπόν εγώ το συγκεκριμένο, το γεμίζω με νερό. Άρα λοιπόν έρχομαι και βάζω το νεράκι μου εδώ πέρα μέσα. Δεν θα το φουλάρω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Βιδώνω. Γυρνάω ανάποδα. Γενικότερα μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα όσον αφορά το να χυθεί νερό ή οτιδήποτε. Και έτσι που το κουνάω φαίνεται μια χαρά. Το έχω γυρίσει και ανάποδα, η αλήθεια είναι, για να μπορέσει να πιάσει και ο αισθητήρας τη θερμοκρασία του νερού. Θέλω να δω λίγο κατά πόσο αλλάζει κατευθείαν. Ο αισθητήρας γυρνάει και λέει αμέσως ότι είναι 21 βαθμούς Κελσίου. Τώρα βέβαια κατά πόσο το συγκεκριμένο θα αλλάξει ή όχι δεν το γνωρίζω. Αυτό εδώ πέρα επίσης, επειδή μόλις το άνοιξα, σαν μπουκάλι ήρθε σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει μόνο ένα χαζοβαθουλωματάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται, αν το πιάνει, εδώ πέρα, σε αυτό το πέρα το σημείο. Ωστόσο, είναι εξωτερικό, δεν φαίνεται να έχει κάποιο θέμα. Γενικότερα θεωρώ ότι θα μπορούσε σε ποιότητα κατασκευής να είναι λίγο καλύτερο. Το πλαστικό το οποίο επίσης έχει από την κάτω πλευρά, θεωρητικά βοηθάει το μπουκάλι να μην γλιστράει τόσο πολύ. Ωστόσο, δεν είναι ότι είναι και full αντιγλιστρικό, αλλά έχει μια μικρή αντίσταση για να μην φεύγει. Το μπουκάλι έχει ήδη φτάσει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σε θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αν φαίνεται, δεν ξέρω αν έχει σβήσει. Να το ξανανάψουμε. Λέει 22 βαθμούς Κελσίου. Λογικά, αν το αφήσω λίγο ακόμα, θα μπορέσει να καταλάβει ότι η συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχει λόγος ωστόσο να το κρατήσω στο βίντεο τόσο πολύ. Αυτά από μένα. Αυτά από εδώ πέρα το κατζετάκι, το οποίο, όπως σας είπα ήδη, δεν χρειαζόμουν. Μέχρι την επόμενη φορά, ωστόσο, εσείς αν χρειαστείτε οτιδήποτε, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι, μπορείτε να εγγραφείτε, να παίρνετε ειδοποιήσεις, δηλαδή να βλέπετε τα βίντεο που ανεβαίνουν. Share, like, τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα, είναι καλοδεχούμενα. Να περνάτε καλά, να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!